Και μετά από τους διμελείς μαθηματικούς τελεστές πάμε στους μονομελείς μαθηματικούς τελεστές. Μονομελείς, άρα θα εφαρμόζονται μόνο σε ένα μέλος, έτσι. Έχουμε δύο μονομελείς μαθηματικούς τελεστές, το συν-συν και το μείον-μείον. Και εκτελούν μια πράξη που είναι εξαιρετικά συνηθισμένη όταν γράφουμε ένα πρόγραμμα. Την αύξηση μιας μεταβλητής κατά 1 ή τη μείωση αντίστοιχα μιας μεταβλητής κατά 1. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό στα προγράμματα και για το λόγο αυτό έχει οριστεί ειδικό τελεστή εσύ που κάνει αυτή τη δουλειά. Όνομα τελεστή μοναδία αύξηση, σύμβολο συν-συν, η χρήση του, το πώς το χρησιμοποιώ, είτε γράφω πρώτα τη μεταβλητή που θέλω να αυξήσω τη τιμή της κατά 1 και γράφω αμέσως μετά το συν-συν, ή γράφω πρώτα το συν-συν και αμέσως μετά τη μεταβλητή. Παραδείγματα εδώ πέρα, I συν συν ή C συν J και μοναδία μείωση εντελώς αντίστοιχα, μείον μείον, μεταβλητή μείον μείον ή μείον μείον μεταβλητή και το γράφω είτε μεταθεματικά, δηλαδή γράφω πρώτα τη μεταβλητή και μετά γράφω τον τελεστή ή το γράφω προθεματικά, δηλαδή γράφω πρώτα τον τελεστή και μετά τη μεταβλητή. Εντάξει, αυτό όσον αφορά την αργό. Τώρα, τι κάνουν αυτοί οι δύο τελεστές, έτσι, η μοναδία αύξησης εντολή, το συν συν χ, είναι ισοδύναμο με το να γράφουμε αυτό το πράγμα. Το χ ίσον χ συν 1, μια πολύ συνηθισμένη εντολή. Για παράδειγμα, το χ έχει την τιμή 5 και πας εσύ και του γράφεις αυτήν εδώ την εντολή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είπαμε ότι αυτός είναι ο τελεστής εκχώρησης, οπότε πρώτα γίνεται η εξής δουλειά. Ο υπολογισμός που είναι στα δεξιά του ίσον, άρα έχω 5 και 1 μου κάνει 6 και αμέσως μετά αποθηκεύεται το αποτέλεσμα στη μεταβλητή χ. Άρα λοιπόν το κουτί της μεταβλητής χ είχε αρχικά την τιμή 5, έγινε η εκτέλεση αυτής της εντολής και το 5 γίνεται 6. Μοναδία αύξηση. Αύξηση κατά μία μονάδα. Αύξηση κατά 1. Και το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα έχει και το χ συν συν. Εντάξει. Η μοναδία μείωση ως εντολή, εδώ πέρα είναι μείον μείον, έτσι είναι τυπογραφικό και εδώ βεβαίως, έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την εντολή χ ίσον χ μείον 1. Γράφω δηλαδή μείον μείον χ. Και το αποτέλεσμα το οποίο έχω είναι, αν για παράδειγμα το χ έχει την τιμή 5, τρέχω εγώ την εντολή μείον μείον χ και το αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο με αυτήν εδώ την εντολή. Το ξαναλέμε άλλη μια φορά. Το χ είπαμε είναι το 5, άρα πρώτα θα γίνει πράξη 5 μείον 1 το οποίο μου κάνει 4 και αποθηκεύεται μετά το αποτέλεσμα στο κουτί της μεταβλητής χ. Εντάξει. Και τώρα βέβαια ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο, έτσι, δηλαδή της προθεματικής και της μεταθεματικής μορφής. Αυτό θα συζητήσουμε αμέσως τώρα και είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να γίνει κατανοητό. Στην προθεματική μορφή λοιπόν, πρώτα γίνεται η αύξηση κατά 1 και έπειτα υπολογίζεται η παράσταση. Δηλαδή, στο τμήμα κώδικα που βλέπουμε εδώ πέρα, που έχει πρώτα την εντολή χ ίσον 1 και αμέσως μετά έχει μία παράσταση στην οποία χρησιμοποιείται ο προθεματικός τελεστής. Μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως να καταλάβουμε πώς τρέχει αυτή εδώ η εντολή. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Οπότε λοιπόν, αν γράψουμε το τελεστή προθεματικά, συν συν χ, θα θυμάσαι ότι πρώτα θα γίνει η αύξηση και μετά θα εκτελεστεί η εντολή. Δηλαδή, το αποτέλεσμα είναι το εξής. Πρώτα το χ θα πάρει την τιμή 2 και αμέσως μετά η εντολή η οποία τρέχει, αγνόησε σε παρακαλώ το συν συν, είναι ψ ίσον χ. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά το χ θα έχει την τιμή 2 και επίσης το ψ θα έχει την τιμή 2. Άρα όταν θα έχουμε μία εντολή στην οποία θα εμφανίζεται το συν συν προθεματικά, θα σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι δύο εντολές. Η πρώτη εντολή είναι η αύξηση της μεταβλητής αυτής, για παράδειγμα το χ κατά 1, πρώτα θα γίνει αυτό και αμέσως μετά έχουμε ένα copy-paste ακριβώς της ίδιας εντολής, όπου είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου το συν-συν, εντάξει. Έτσι θέλω να σκέφτεσαι. Η μεταθεματική μορφή τώρα είναι το ανάποδο, δηλαδή, έτσι όπως είναι πάλι η αποδόμηση την οποία θέλω να έχεις στο μυαλό σου, είναι ότι πρώτα θα γίνεται η εκτέλεση της εντολής, δηλαδή φαντάσου ότι εδώ πέρα πάλι έχουμε μια παράσταση μεγάλη που εμφανίζεται και ο μονομελής μαθηματικός τελεστής συν-συν, αλλά μεταθεματικά. Η πρώτη δουλειά που θα γίνει είναι ότι θα τρέξει η εντολή σαν να μην υπάρχει το συν-συν, σαν να το αγνοούμε τελείως, ό,τι έχει αριστερά και δεξιά δηλαδή, και αμέσως μετά αυτό το οποίο θα γίνει θα αυξηθεί η τιμή της μεταβλητής κατά 1. Άρα λοιπόν αυτός εδώ ο κώδικας που βλέπεις εδώ ξεκινάει και το χ είναι ίσο με το 1.
αμέσως μετά, όπως είπαμε, αυτό θα το βλέπουμε σαν δύο εντολές. Η πρώτη εντολή θα είναι ότι το ψ θα γίνει ίσο πάλι με το 1, γιατί είπαμε ότι αγνοούμε το συν-συν, και αμέσως μετά αυξάνεται το χ κατά 1, άρα το χ γίνεται 2. Συνεπώς, το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτών των εντολών είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Αυτό τώρα είναι ένα συνηθισμένο πράγμα το οποίο ζητείτε έτσι για κάποιον ο οποίος μαθαίνει C. Είναι ένα συνηθισμένο παιχνιδάκι το οποίο μας ενδιαφέρει να γίνεται κατανοητό. Εντάξει. Στα πλαίσια του προγραμματισμού δεν παίζουν τέτοια παιχνιδάκια, έτσι θα λειτουργούμε λίγο πιο απλά. Παρ' όλα αυτά όμως σε αρκετά θέματα εξετάσεων κτλ. Είναι συνηθισμένο να ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο μονομελής μαθηματικός τελεστής συν-συν και ο μείον-μείον αντιστοίχως, είτε προθεματικά είτε μεταθεματικά. Λοιπόν, προσπαθήστε να βρείτε την εκτύπωση του προγράμματος προτού το μεταγλωτήσετε και το τρέξετε. Θα το μεταγλωτήσουμε και θα το τρέξουμε δηλαδή αυτό το προγραμματάκι αμέσως μετά, αλλά θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται, τι τυπώνει, χωρίς να το τρέξουμε. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Πάμε να το κάνετε και εσείς, σε παρακαλώ, τη δουλειά. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπω 1, 2, 3, 4 εντολές. Εντάξει. Πάμε να παρακολουθήσουμε λίγο την εκτέλεση των εντολών. Καταρχάς ξεκινάμε, προτού ξεκινήσει μάλλον, τα κουτιά αντιστοίχως, το χ είναι ίσο με το 1 και το ψ είναι ίσο με το 1. Εδώ τώρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί έχει και μεταθεματικό και προθεματικό τελεστή. Τι είπαμε προηγουμένως? Είπαμε ότι ο προθεματικός τρέχει πριν από την εκτέλεση της εντολής και ο μεταθεματικός μετά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα γίνει, επειδή έχουμε προθεματικό τελεστή, είναι ότι πρώτα θα γίνει η αύξηση της μεταβλητής ψ και θα γίνει 2. Το χ συν συν δεν θα τρέξει τώρα. Άρα λοιπόν η πρώτη εκτύπωση την οποία περιμένω να γίνει είναι ότι θα τυπώσει το χ και το ψ, αγνοώ την ύπαρξη των τελεστών, εντάξει. Άρα λοιπόν θα εκτυπώσει το χ και το ψ αντίστοιχα τις τιμές 1 και 2. Μόλις με το καλό της τυπώσει, τότε θα κάνει και αύξηση του χ. Άρα λοιπόν θα έχουμε ότι το χ θα είναι ίσο με το 2 και το ψ είναι ίσο με το 2. Να το πω και αυτό λίγο πιο αναλυτικά αν θες. Εδώ στην πραγματικότητα είναι σαν να έχουμε τρεις εντολές. Εντάξει, έτσι αποδομείται αυτό το πράγμα. Η πρώτη εντολή η οποία τρέχει είναι η ψ ίσον ψ συν 1, πριν από την εντολή. Αμέσως μετά θα τρέξει το σώμα της εντολής, η οποία είναι σημαντική, δηλαδή το printf επί της 100d, επί της 100d. Και αμέσως μετά αγνώ τελείως τους μονομελείς, είναι σαν να μην τους βλέπω δηλαδή, καταλαβες. Βάζω δηλαδή ότι αυτό στην πραγματικότητα τρέχει και αμέσως μετά από την εκτέλεση της εντολής θα τρέξει το χ ίσον χ συν 1. Εντάξει, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε με αυτούς τους τελεστές. Πάμε τώρα στην επόμενη εντολή, η οποία έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα, δηλαδή έχει και τον προθεματικό και τον μεταθεματικό, ανάποδα το είπα, δεν πειράζει. Οπότε λοιπόν πρώτα θα τρέξει ο προθεματικός τελεστής, άρα λοιπόν εδώ αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση των μεταβλητών. Ναι, έχουμε ότι το χ θα είναι ίσο με το 2, αλλά θα αυξηθεί πρώτα το ψ, συνεπώς η εκτύπωση την οποία περιμένουν να δω είναι 2,3. Και αμέσως μετά θα αυξηθεί και ο τελεστής χ, άρα το χ θα γίνει ίσο με το 3 και αυτό, και το ψ είναι ίσο με το 3. Και μετά ξανά έχει πάλι την ίδια εντολή. Νομίζω ότι τώρα έχει γίνει σαφές πως τρέχει αυτό το κολοκύθι. Το χ είναι ίσο με το 3, αλλά το ψ είναι ίσο με το 4 λόγω του προθεματικού τελεστή. Και έτσι λοιπόν η εκτύπωση η οποία θα γίνει θα είναι 3,4. Και αμέσως μετά αυξάνεται και το χ, και έτσι θα έχουμε το χ ίσο με το 4, το ψ ίσο με το 4. Συνεπώς στην από κάτω εντολή που δεν έχει πια τελεστές, η εκτύπωση η οποία θα γίνει είναι 4,4. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τρέχουν αυτά τα κολοκύθια. Και πάμε να τα ανοίξουμε λοιπόν και το προγραμματάκι, να το δούμε ότι όντως έτσι γίνεται. Και θα σας συνιστούσα μετά να παίξουμε και λίγο με το προγραμματάκι, εντάξει, για να το αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Ναι, βεβαίως έτσι πάνε αυτά, οπότε βλέπεις πώς γίνεται η δουλειά. Και πάμε τώρα να το πειράξουμε λίγο έτσι για παιχνίδι. Και να βάλω λοιπόν εδώ στη δεύτερη εντολή να γίνεται η αύξηση και στους δύο μεταθεματικά. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι 1 και 1, έτσι, μόλις τελειώσει με το καλό αυτή η γραμμή θα είναι 2 και 2, όταν τελειώσει αυτή η γραμμή θα είναι 3 και 3, όταν τελειώσει αυτή η γραμμή θα είναι 4 και 4. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι πράξεις διαφοροποιείται, έτσι. Πήγα και έκανα μεταθεματικό και αυτόν εδώ τον τελεστή. Οπότε λοιπόν σε αυτήν εδώ τη γραμμή περιμένω να έχει τις προηγούμενες τιμές. Δηλαδή να έχει τις τιμές 2 και 2 αντιστοίχως. Πάμε να το τρέξουμε λιγάκι. Πράγματι είναι 2 και 2, το βλέπεις εδώ σε αυτήν εδώ τη γραμμή. Και να βάλω τώρα να είναι προθεματικοί και οι δύο τελεστές.
Να το βάλω έτσι και τώρα περιμένω ότι αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι με το καλό εδώ αυτή η γραμμή το αποτέλεσμά της είναι ότι θα το έχει κάνει 2 και 2, εδώ το τελικό αποτέλεσμά της είναι ότι θα το έχει κάνει 3 και 3, οπότε εδώ θα βγάλει 4 και 4, θα γίνει πρώτα η πράξη, μετά η εκτύπωση αυτή εδώ και μετά θα πάει και στην επόμενη εντολή. Άρα περιμένω τώρα ότι θα βγάλει το 4-4 δύο φορές, έτσι. Πράγματι έτσι πάνε αυτά. Και προσοχή λοιπόν μεγάλη με το θέμα αυτό εδώ, αυτοί οι δύο τελεστές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό ότι ο τρόπος που δουλεύει θα τους συναντήσουμε αυτούς τους τελεστές όταν θα γράφουμε for, όταν θα γράφουμε δηλαδή επανάληψη. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε και λίγο για την προτεραιότητα. Σε μια περίπλοκη μαθηματική παράσταση είναι σημαντικό να γνωρίζουμε με ποια σειρά γίνονται οι πράξεις, δηλαδή να ορίσουμε την προτεραιότητα των τελεστών. Εντάξει. Προτεραιότητα τελεστών σημαίνει ότι όταν έχουμε μια παράσταση που δεν έχει παρενθετοποίηση, τότε αυτομάτως με μαθηματικό τρόπο προκύπτει με ποια σειρά θα γίνουν οι πράξεις και αυτή είναι η περίφημη προτεραιότητα τελεστών. Οπότε λοιπόν η προτεραιότητα είναι ότι κατά σειρά προτεραιότητας πρώτα είναι η μοναδιαία, έπειτα είναι ο πολλαπλασιασμός, η διαίρεση και το mod και τέλος έχουμε την πρόσθεση και την αφαίρεση. Αν σε μια παράσταση υπάρχουν σύμβολα με την ίδια προτεραιότητα, τότε οι πράξεις εφαρμόζονται από αριστερά προς τα δεξιά. Οπότε αυτό το πινακάκι εδώ πέρα είναι χρήσιμο. Παρ' όλα αυτά, όταν εμείς θα γράφουμε μία παράσταση, θα αποφεύγουμε να αφήνουμε μη παρενθετοποιημένες παραστάσεις. Αυτό απαιτεί εμπειρία και δεν είναι και χρήσιμο να το κάνει κάποιος. Έτσι. Οπότε λοιπόν θα παρενθετοποιούμε όμορφα τις παραστάσεις μας για να ξέρουμε κιόλας με ποια σειρά γίνονται οι πράξεις. Και τώρα, όταν έχουμε μία παράσταση η οποία δεν είναι παρενθετοποιημένη, πάλι και αυτά εδώ πέρα είναι τρικάκια του προγραμματισμού για εξάσκηση. Όταν έχουμε λοιπόν αυτό εδώ, άρα για με ποια σειρά θα γίνουν οι πράξεις, εδώ λοιπόν η προτεραιότητα μας απαντά. Έτσι, μοναδιαίους τελεστές δεν έχω. Έχω όμως διμελή τελεστή από αυτήν την κατηγορία. Να το, είναι το διά. Συνεπώς καταλαβαίνω ότι η πράξη που θα γίνει πρώτα είναι το διά. Εντάξει, έτσι λοιπόν νοείται αυτή εδώ η παρένθεση. Και τώρα, αφού γίνει αυτή η πράξη, έτσι σκεφτόμαστε, μετά θα έχουμε ένα κολοκύθι συν ένα άλλο, μείον ένα άλλο. Με ποια σειρά άραγε θα γίνουν οι πράξεις. Το και και το μείον έχουν την ίδια προτεραιότητα. Και όπως είπαμε εδώ πέρα, οι πράξεις γίνονται από αριστερά προς τα δεξιά όταν έχουμε την ίδια προτεραιότητα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα γίνει πρώτα η πρόσθεση και μετά θα γίνει η αφαίρεση. Έτσι λοιπόν ορίζεται η προτεραιότητα των πράξεων αν αυτές δεν είναι ήδη παρενθετοποιημένες.